Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ζήση. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Για να μιλήσουμε για την αντιφλεγμονώδη διατροφή. Και έρχεται σε μια περίοδο, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα πριν και με τον γιατρό, που γίνεται χαμός. Εσύ μιλάς για κάτι που θα έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά, δεν θα είναι για μια περίοδο που δοκιμάζεται ο οργανισμός. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα που διαλέξαμε. Λοιπόν, να ορίσουμε πρώτα απ' όλα την εφλεγμονή. Η εφλεγμονή, με πολύ απλά λόγια, είναι το σύνολο των διεργασιών του ανθρώπινου οργανισμού προκειμένου να διορθώσει μια βλάβη. Και σας δίνω κάποια παραδείγματα. Εφλεγμονή προκαλείται όταν πάθουμε ένα έγκαυμα από τον ήλιο, όταν τραυματιστούμε κατά την άσκηση κ.ο.κ. Είναι λοιπόν εξ ορισμού μια ευεργετική διεργασία. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή η διεργασία δεν ολοκληρώνεται και καταλήγει να γίνεται χρόνια. Εμάς αυτή η χρόνια η φλεγμονή μας ενδιαφέρει και θα δούμε γιατί. Γιατί τότε η φλεγμονή γίνεται μέρος του προβλήματος και προκαλεί περαιτέρω βλάβη. Όπως θα δούμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, η χρόνια φλεγμονή, η οποία μας απασχολεί, εμπλέκεται σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταβολικών διαταραχών. Αυτά τα χρόνια νοσήματα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα και με αυτοάνοσα νοσήματα, το οποίο είναι σε έξαρση τον τελευταίο καιρό, φυσικά με την παχυσαρκία, με το σαχαρώδη διαβήτη, με καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο και την νόσο του Αλτσχάιμερ. Να δούμε τι χαρακτηριστικά γενικότερα. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε. Μια αντιφλεγμονώδης διατροφή. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούμε μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Δηλαδή υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, προϊόντα ολικής άλεσης γενικότερα. Περιορίζουμε... Θα τα δούμε πιο ειδικά. Μη θεωρείτε ότι με αυτές τις γενικές κατηγορίες σας τα δώσουμε. Θα σας δώσουμε και τρόφιμα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Περιορίζουμε τα κορεσμένα, αλλά περιορίζουμε πολύ περισσότερο τα βιομηχανοποιημένα τρανς λιπαρά οξέα. Καθημερινά καταναλώνουμε μέχρι 30 γραμμάρια ανάλατων και άψητων ξηρών καρπών. Περιορίζουμε το κόκκινο κρέας, ειδικά το κόκκινο κρέας το οποίο είναι επεξεργασμένο και αντί αυτού χρησιμοποιούμε πουλερικά, ψάρι, όσπρια, έτσι ώστε να πάρουμε την πρωτεΐνη την οποία χρειαζόμαστε και φυσικά αποκλείουμε. Καλό είναι να αποκλείσουμε τελείως, ιδανικά θα ήταν αυτό. Τέλος πάντων, περιορίζουμε όσο δυνατόν περισσότερο μπορούμε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Από την άλλη, συνεχίζοντας, θα δούμε ότι καλό είναι καθημερινά να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά και σας δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα κόκκινα φρούτα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι πολύ καλά, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα εσπεριδοειδή που είναι και της εποχής, τα κραμβοειδή λαχανικά που είναι επίσης της εποχής και φυσικά η φρέσκια. Κουνουπίδια και αυτά. Όλα αυτά και η φρέσκια σάλτσα ντομάτας. Συμπεριλαμβάνουμε στη διατροφή μας και διάφορα μπαχαρικά ή μυρωδικά, ο αγαπημένος σου κουρκουμάς, η κανέλα και η λάνη. Το τσάι του βουνού και το κακάο θα πρέπει να υπάρχουν στην καθημερινή μας διατροφή και αποφεύγουμε, όπως θα λέμε, trigger foods, δηλαδή αυτά τα οποία μπορεί να είναι αλλεργιογόνα, όπως είναι το γάλα, οι αραχίδες, η σόγια, τα οστρακοειδή, όταν έχουμε αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο. Πάμε να δούμε τα αντιφλεγμονώδη τρόφιμα, λοιπόν. Λοιπόν, θα σας δώσουμε μια λίστα συγκεκριμένη με συγκεκριμένα τρόφιμα. Δεν θα μπορούσε να λείπει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε πολυφενόλες, ειδικά το αγουρέλαιο, και μας ενδιαφέρουν αυτές οι τρεις κύριες πολυφενόλες, οι οποίες συμμετέχουν και σε πολλές μελέτες. Θα σας φορτώσουμε πολλά δύσκολα ονόματα σε αυτή την εκπομπή. Η ελαιοκανθάλη που δίνεται και σαν συμπλήρωμα, η ελαιοευρωπαΐνη και η υδρόξυτυροσόλη. Όσο πιο αργά μπαίνει στο μαγείρεμα, τόσο καλύτερα, γιατί διατηρούνται αυτές οι πολυφενόλες που δεν καταστρέφονται από την υψηλή θερμοκρασία. Τα κόκκινα φρούτα που σας είπα είναι ό,τι έχει να κάνει με μούρα. Έχουμε πει τα βατόμουρα, τα σμέουρα, τα μύρτιλα, αλλά και οι φράουλες. Έχουν πολλά φλαβονοειδή που έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Εννοείται ότι περιέχουν πολύ βιταμίνη C, αλλά αυτά τα φλαβονοειδή που μας απασχολούν ιδιαίτερα και έχουν όλο τον ευεργετικό χαρακτήρα είναι οι ανθοκιανίνες, οι οποίες τους δίνουν και αυτό το κοκκινοπό χρώμα, γιατί είναι και χρωστικές παράλληλα. Στην επόμενη κάρτα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα λιπαρά ψάρια λόγω των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων και μαζί με τα λιπαρά ψάρια σας δίνω και φυτικές πηγές όπως είναι τα καρύδια και ο λιναρόσπορος που επίσης είναι πολύ καλές πηγές ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Δεν είναι μόνο τα ψάρια που ξεκινούν από σίγμα, σαρδέλα, σκουμπρί, σολομός, αλλά και ο γάβρος είναι πολύ καλή πηγή, η αθερίνα, ο κολλιός, η παλαμίδα, η τσιπούρα, όλα αυτά έχουν πολύ αυξημένη περιεκτικότητα σε αντιφλεγμονώδη ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Αλλά και τα κραμβοειδή σταυρανθή λαχανικά, μπρόκολο, κουνουπίδι, το λάχανο, ιδιαίτερα το κόκκινο λάχανο που έχει και ανθοκιανίνες. Δεν το αγαπώ καθόλου, έχει πίκρα. Ίσως άμα πει με κάτι άλλο Βρυξελών. Και τα λαχανάκια Βρυξελών. Τα λαχανάκια Βρυξελών στις Βρυξέλλες τα πλακώνουν στα βούτυρα και τα κάνουν γευστικά. Δεν είναι το θέμα να φας και μισό κιλό βούτυρο μαζί. Συμφωνώ. Τα οποία εκτός από τη βιταμίνη C, η ουσία που έχει πολύ σημαντικό αντιφλεγμονώδη. Μου λέει το κοντρόλο φίλος σου. Η γιαγιά μου έλεγε πικρό στο στόμα για το κόκκινο λάχανο.
Πώς το είπε, καλό στο στομάχι, γλυκό στο στομάχι. Γλυκό στο στομάχι, ναι. Η λαϊκή σοφία κρύβει εκπλήξεις. Λοιπόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως που έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες είναι η σουλφοραφάνη. Και το καταλαβαίνουμε όταν τα βράσουμε όλα αυτά που μυρίζει η χαρακτηριστική μυρωδιά του θείου, είναι αυτή η ένωση που έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Πάμε στα εσπεριδοειδή. Όλα αυτά, πορτοκάλια, μανταρίνια, σαγκουίνια, έτσι, πλούσια σε βιταμίνη C, αλλά πολύ σημαντική ένωση η εσπεριδίνη, το εθέριο έλαιο των εσπεριδοειδών που έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Φυσικά βάζουμε στη διατροφή μας τόσο το κακάο αλλά και τα προϊόντα, το όπως είναι η μαύρη σοκολάτα, γιατί περιέχουν. Άρα μου επιτρέπεις να τρώω μαύρη. Βεβαίως, εννοείται. Περιέχουν πολλά φλαβονοειδή. Παίρνω μια γνωστή που έχει μέσα και κόκκινα φρούτα. Α, μια χαρά. Είναι μια χαρά. Ωραιότατα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα τελευταίο νέο. Έχουμε θετική επίδραση στο ενδοθήλιο των αρτηριών και μάλιστα στη ρύθμιση της ιδιοπαθούς, δηλαδή αυτής που δεν ξέρουμε ακριβώς την αιτιολογία, αρτηριακής πίεσης. Εννοείται το πράσινο τσάι είναι πολύ πλούσιο σε αντιφλεγμονώδεις ουσίες, οι κατεχίνες και συγκεκριμένα η γαλλική επιγαλοκατεχίνη. Εννοείται ότι και τα ελληνικά βότανα απλά δεν έχουν μελετηθεί τόσο πολύ. Μην σας φαίνεται περίεργο που σας δίνω το πράσινο τσάι. Εγώ θα έλεγα το τσάι του βουνού είναι πολύ καλύτερο και πολύ ανώτερο από το πράσινο τσάι. Φυσικά κάτι το οποίο δεν είναι της εποχής, αλλά μπορούμε να βρούμε φλωρίνης τώρα, πιπεριές φλωρίνης, πλούσιες σε βιταμίνη C. Αυτές που παίρνω εγώ σε βάζω για να βάζω στις σαλάτες και αυτά έχουν κάτι ή έχουν φύγει? Έχουν και μάλιστα απορροφάται καλύτερα γιατί είναι μέσα σε λάδι. Έτσι. Και οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που έχουν αυτές οι πιπεριές είναι το συναπικό και το φερολικό οξύ, είναι αυτές οι ουσίες που δίνουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το αυγό. Το ασπράδι ξέρουμε, μας δίνει πρωτεΐνη. Ο κρόκος όμως του αυγού έχει και τη χολίνη και τη ζεαξανθίνη και τη λουτεΐνη που είναι δύο καροτενοειδή που και αυτά έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Φυσικά το σταφύλι, αν είναι και κοκκινοπού χρώματος, δίνει και ανθοκιανίνες, αλλά η όλη ουσία είναι στη ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη βρίσκεται στη φλούδα του σταφυλιού, άρα καλό είναι το καλοκαίρι να το εντάξουμε και αυτό στη διατροφή μας. Και άφησα το τελευταίο, τώρα αγαπημένο μας κουρκουμά. Η κουρκουμίνη είναι η δραστική ουσία, η οποία έχει και αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις, αλλά και αντικαρκινικές ιδιότητες. Ευχαριστούμε. Τα λες επίτηδες, επειδή σου έχω πει δεν τον αγαπώ τον κουρκουμά. Δεν τον αγαπώ. Δεν πειράζει. Ας έχω κι εγώ 2-3 πράγματα που θα. Εννοείται. Δηλαδή δεν τρώω. Σκόρδο. Δεν καλά, το σκόρδο, άστο. Άστο. Το συγχαίρομαι. Και δεν μπορώ και το πολύ κρεμμύδι στα φαγητά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.